περισσότερες από 200 οργανώσεις και 400 επαγγελματίες του τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από 29 ευρωπαϊκές χώρες δοκίμασαν την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο σε ολοήμερη προσομοίωση που διοργανώθηκε στην Αθήνα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, γνωστή και ως ENISA. Το Cyber Europe είναι κυβερνοάσκηση. Κυβερνοάσκηση σημαίνει κυρίως άσκηση ετοιμότητας και η συγκεκριμένη κυβερνοάσκηση είναι άσκηση που κυρίως κοιτάζει θέματα συνεργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο για την αντιμετώπιση μεγάλων επεισοδίων που έχουν να κάνουν με, με υποδομές οι οποίες στηρίζονται σε συστήματα πληροφορικής στο διαδίκτυο, με υποδομές όπως οι υποδομές ενέργειας, οι οποίες έχουν, όπως θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, στηρίζονται πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό σε υποδομές με συστήματα πληροφορικής. Τα συστήματα των τραπεζών, η διαχείριση των τραπεζών, οι διατραπεζικές συναλλαγές γίνονται τώρα με συστήματα πληροφορικής. Φανταστείτε λοιπόν να μπορέσουν κάποιοι να μπουν σε αυτά τα συστήματα. Τι θα μπορέσει να προκαλέσει, τι χάος θα μπορέσει να προκαλέσει. Η άσκηση φέρει την ονομασία Cyber Europe 2014, διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά και είναι η μεγαλύτερη και πιο σύνθετη άσκηση που διοργανώθηκε στην Ευρώπη ποτέ. Στο πλαίσιο της άσκησης, εμπειρογνώμονες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων και υπηρεσιών ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, εθνικές ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στην πληροφορική, υπουργεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, τράπεζες και πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δοκίμασαν τις διαδικασίες που εφαρμόζουν και τις ικανότητές τους στο ζήτημα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Η άσκηση Cyber Europe 2014 είναι διευρυμένη για πολλούς λόγους. Καταρχάς, ο πρώτος λόγος είναι ότι αποτελείται από τρεις ασκήσεις. Και ο λόγος ότι αποτελείται από τρεις ασκήσεις, τρεις υποασκήσεις, γιατί το σενάριο είναι το ίδιο και στις τρεις υποασκήσεις, είναι ότι θέλουμε να καλύψουμε όλο το εύρος της αντιμετώπισης των επεισοδίων που αφορούν τον κυβερνοχώρο. Τα επεισόδια που αφορούν τον κυβερνοχώρο είναι καθημερινά φαινόμενα. Δεν είναι κάτι δηλαδή πολύ μεγάλο που να χρειάζεται άσκηση. Υπάρχουν ομάδες αντιμετώπισης τέτοιων επεισοδίων και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εταιριών, οι οποίες ομάδες αντιμετωπίζουν αυτά τα επεισόδια κάθε μέρα. Όταν λοιπόν αυτά τα επεισόδια είναι ευρείας κλίμακας και μπορούν να πιάσουν και εθνικό επίπεδο ή πιάνουν κρίσιμες υποδομές, υποδομές που, που αν τυχόν δεν δουλέψουν για λίγο ή αν τυχόν δουλέψουν εσφαλμένα για λίγο θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα, τότε έχουμε μια επέκταση των επεισοδίων και αν αυτή η επέκταση είναι πολύ μεγάλη, τότε θα φτάσουμε σε επίπεδο κρίσης. Όπως υπάρχουν οι κρίσεις, οικονομικές κρίσεις, όπως υπάρχουν οι κρίσεις σε θέματα άλλα, παραδείγματος χάρη με πλημμύρες, φωτιές, υπάρχουν και οι κρίσεις στον κυβερνοχώρο. Λοιπόν, η άσκηση δική μας λοιπόν ξεκινάει από την αντιμετώπιση των μικρών επεισοδίων σε τεχνικό επίπεδο και φτάνει μέχρι την πολιτική κρίση, όπου η λύση πρέπει να δοθεί σε πολιτικό επίπεδο, στις Βρυξέλλες, να μαζευτούν οι αντιπρόσωποι των χωρών για να δώσουν τη λύση. Εξετάστηκαν περισσότερα από 2.000 ξεχωριστά συμβάντα στον κυβερνοχώρο, όπως επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών στο διαδίκτυο, παραποίηση ιστότοπων, διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών, επιθέσεις κατά δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ενώ δοκιμάστηκαν μεταξύ άλλων οι διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών για τη διαχείριση κρίσεων στον κυβερνοχώρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο του στόχου της ενίσχυσης των εθνικών ικανοτήτων αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων, ενώ μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, εμπειρογνώμονες της ENISA θα δημοσιεύσουν έκθεση με τα κυριότερα πορίσματα. Η πρώτη φάση λοιπόν της άσκησης που άρχισε στην αρχή της χρονιάς αυτής κοίταξε κυρίως το τεχνικό κομμάτι, αντιμετώπιση επεισοδίων. Η αντιμετώπιση επεισοδίων με κύρια έμφαση στο να μάθουμε πώς τεχνικά μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Η δεύτερη φάση, η οποία είναι και η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής, είναι αυτή η φάση που μόλις ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, είναι η φάση στην οποία αντιμετωπίζουμε, έχει ανέβει το επίπεδο των επεισοδίων, έχει φτάσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και κοντεύουμε να έχουμε, ήδη έχουμε κρίση και η αντιμετώπιση πλέον πέραν των τεχνικών μέσων απαιτεί συνεργασία, απαιτεί ανταλλαγή πληροφορίας, απαιτεί τα κράτη-μέλη να εμπιστεύονται το ένα το άλλο. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που εξετάσαμε τώρα και θα υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι που θα εξετάσουμε αργότερα στο τέλος της άσκησης, το οποίο θα κοιτάξει το πιο στρατηγικό μέρος, το πιο πολιτικό μέρος, το οποίο φυσικά φτάνει στο άλλο επίπεδο, τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις όταν πια έχουν φτάσει
σημείο που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στο κυβερνοχώρο και στην πρόταση για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επίπεδου ασφαλείας, δικτύων και πληροφοριών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την κατάρτιση εθνικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και τη διενέργεια τακτικών ασκήσεων για τη δοκιμή των ικανοτήτων αντίδρασης και αποκατάστασης μετά από καταστροφές σε συμβάντα μεγάλης κλίμακας που απειλούν την ασφάλεια δικτύων. Ενώ στη νέα εντολή του ΕΝΙΣΑ τονίζεται η συμβολή των ασκήσεων ετοιμότητας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή. Αποδείχτηκε και από την άσκηση τη δική μας και έχει αποδειχτεί στην περίοδο των ετών που τρέχουμε τις ασκήσεις. Τρέχουμε τις ασκήσεις εδώ και 4-5 χρόνια περίπου. Βλέπουμε ότι κάθε διετία περίπου που έχουμε αυτή την άσκηση η βελτίωση είναι φοβερή. Ο χώρος αυτός, ο κυβερνοχώρος και η αντιμετώπιση κρίσεων στον κυβερνοχώρο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ νεαρός. Πάντοτε η κακή είναι ένα βήμα μπροστά, αλλά κάνουμε και εμείς πολλά βήματα και τους ακολουθούμε, τους προλαβαίνουμε. Το θέμα είναι η προετοιμασία. Κατ' εμέ, το πιο σημαντικό είναι να είσαι προετοιμασμένος. Δεν μπορείς να αποφύγεις όλα τα γεγονότα που μπορούν να συμβούν. Ποτέ δεν θα νιώσει κανείς, ποτέ δεν είναι κάποιος ασφαλής. Απλά θα ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τα θέματα όταν αυτά εμφανιστούν. Το νομικό, νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προωθεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και εν τέλει θα ενσωματωθεί στο εθνικό νομικό πλαίσιο όλων των κρατών μελών, θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα έχουν προβλεφθεί εκεί μέσα οι διαδικασίες για αντιμετώπιση και συνεργασία στην Ευρώπη σε τέτοια θέματα. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο όπως και το κοινό έγκλημα τρέχουν πάντα πιο γρήγορα. Ωστόσο, η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του αποτελεί θέμα υψής της σημασίας για τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου.